Ομαλά εξελίσσεται η κακοκαιρία, Φίλιππο, στην Κρήτη, με τα χιονιστικά μηχανήματα των ορεινών δήμων αλλά και της περιφέρειας Κρήτης να δουλεύουν πυρετοδός προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα στις μετακινήσεις. Ωστόσο, σημειώθηκαν κατολιστήσεις μικρής όμως έκτασης σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου. Κυρίως στην περιοχή της Κεράς προς Οροπέδιο και Γωνιών προς Ανόγια. Απαιτείται η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων. Επίσης έχουμε πολλά κατολισθητικά φαινόμενα στο οδικό δίκτυο. Σήμερα το πρωί βλέπουμε χιονοπτώσεις και σε χαμηλότερα υψόμετρα, 500 μέτρα, στη Βιάνο. Ομίχλοι χιονοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες στο οροπέδιο Λασιθίου με δημότες στον Άγιο Γεώργιο να παγώνουν για αρκετές ώρες, καθώς υπήρξαν προβλήματα ηλεκτροδότησης, ενώ στο Τσερνιάδο κατέρευσε παλιό σπίτι. Δεν κατοικείται, όμως ενδεχομένως να έχουν παρουσιαστεί ζημιές σε κατοικήσιμα δίπλα που είναι όμορα. Έχει πάει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου, ελέγχει τη ζημιά. Είναι το τέταρτο σπίτι το οποίο καταραίει από τις κακοκαιρίες. Από την αρχή της χρονιάς οι θερμοκρασίες είναι πολύ χαμηλές. Φτάσαμε μείον 3 βαθμούς Κελσίου χθες το βράδυ. Το χιόνι έχει ξεπεράσει τους 30 πόντους στον κάμπο του οροπεδίου Λασιθίου. Σε μεγαλύτερα υψόμετρα όπως είναι το χωριό Μαγουλάς πάνω από το Μέσα Λασίθι, ξεπερνά και τους 40 και τους 50 πόντους. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Υπάρχει παγετός, υπάρχει κρύο. Δεν μπορούμε να αγοράσουμε εφόδια, αγροτικά εφόδια. Δυσκολευόμαστε με το ΦΠΑ. Συνηθισμένα τα βουνά από τα χιόνια. Εμείς οι αγρότες έχουμε τα ίδια προβλήματα, δεν μπορούμε στον κάμπο. Και μας έχει φάει το άγχος. Ήρθατε να πείτε ράχι. Βεβαίως. Κρυώνουμε εδώ. Τι να κάνουμε. Οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν πετρέλαιο είναι πολύ δύσκολα φέτος. Και εγώ βέβαια που έχω πάνω πετρέλαιο. Και ψοφούμε παέ. Δεν έχουμε μία και κάθομαι μέσανε εδώ και πυρώνουμε μέσανε. Μας επιρώνει ο μαφίας. Ναι, ο μαφίας είναι ο καφετζής. Πετρέλαιο μπορεί να μην έχουν, αλλά ρατσί έχουμε πολύ, κρασί έχουμε πολύ, ξύλα έχουμε πολλά. Έχουμε καλή παρέα εδώ. Με τα πόδια προσωπικό της δομής, βοήθεια στο σπίτι, μεταβαίνουν σε σπίτια ηλικιωμένων, εξασφαλίζοντάς τους φαγητό, φάρμακα και ό,τι άλλο έχουν ανάγκη. Στο Βασαροτιτάνα πάμε στις ηλικιωμένες όλους. Σίγουρα στο Τζερνιάδο μόνο με τα πόδια, παιδιά. Τι σας λένε οι ηλικιωμένοι? Φαντάζομαι ότι τους δίνουμε ελπίδα. Το μήνυμα της ελπίδας εδώ. Το μήνυμα της ειρήνης έστειλε ο Δήμαρχος Γιάννης Στεφανάκης μαζί με τους εργαζόμενους του Δήμου, οι οποίοι σχημάτισαν στο χιόνι το σύμβολο της ειρήνης. Στείλαμε και το μήνυμα της ειρήνης, όχι στον πόλεμο, είναι στο χιονοπόλεμο. Είναι το μήνυμα που περνάμε με τον τρόπο που μπορούμε, ενάντια στον πόλεμο. Θέλουμε να αλλάξουν οι χεροί, να έρθει η αδερφοσύνη, να φύγουν τα πυρηνικά, να ξαναρθεί η ειρήνη. Χιονοπτώσεις κατά τόπους πυκνές θα σημειωθούν αύριο στα ορεινά και ημιορεινά του νησιού, ενώ θα χιονίσει και στα παιδινά της Βόρειας Κρήτης, με τα φαινόμενα να εξασθενούν την ερχόμενη Δευτέρα.